ταινία που θα δούμε σήμερα έχει τίτλο «Δύο χρόνια διακοπές». Στεριά! Στεριά! Ξυπνήστε, στεριά! Ξυπνήστε! Έχει δίκιο, επιτέλους σωθήκαμε! Στεριά, σωθήκαμε! Hey, στεριά, στεριά! Ελάτε, ελάτε λοιπόν να δείτε! Σωθήκαμε! Ξυπνήστε, στεριά! Στεριά! Είμαστε πολύ τυχεροί, δεν το πίστευα ότι θα σωθούμε. Έχεις πολύ δίκιο, Ντόνοφαν.
Στεριά, στεριά! Σταματήστε, ηρεμήστε λοιπόν, σταματήστε όλη αυτή τη φασαρία. Προς το παρόν δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί που ζούμε ακόμα ύστερα από τέτοια θεομηνία. Καλά τα λέει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Είναι νωρίς ακόμα για όλα αυτά. Ποιος ξέρει τι κινδύνους κρύβει αυτός εδώ ο τόπος, ποιος ξέρει. Ίσως να έχεις δίκιο, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κανένα. Μπράιαν, δεν πάμε μια βόλτα. Εντάξει. Μπορεί να έρθω κι εγώ μαζί. Όχι. Να κάτσεις εδώ που κάθεσαι, ακούς. Συμφωνώ, παρακαλώ να κάτσετε όλοι εδώ και να μην κουνηθείτε, εντάξει. Ό,τι και να γίνει, εσείς να μείνετε εδώ, εντάξει. Έλα, πάμε, πάμε πάνω. Ποιος νομίζει αυτός ότι είναι και διατάζει, ε? Η πρώτη που περνάμε από εδώ. Θέλεις να πεις ότι αυτό είναι ένα κατοίκητο νησί, Μπράιαν? Επιτέλους νόμιζα πως θα μέναμε για πάντα στο δάσος. Μπορούμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το νησί από εκεί. Έλα, πάμε λοιπόν. Εντάξει, ας ανέβουμε λοιπόν επάνω. Ναι, σε ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει ίχνος κατοικημένης περιοχής. Μοιάζει περισσότερο μια απέραντη έρημο. Είναι απίθανο να έχουμε αράξει σε ακτή της Αμερικής, τη χώρα που γεννήθηκες εσύ. Έτσι δεν είναι? Αυτό αποκλείεται, Μπράιαν. Η θάλασσα απλώνεται επίσης και ανατολικά. Άρα βρισκόμαστε σίγουρα σε νησί και όχι σε ήπειρο. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ζει κανείς εδώ. Είναι ακατοίκητο το νησί. Δηλαδή αυτό θέλω να σας πω. Ακατοίκητο νησί, είπε. Δηλαδή είμαστε οι μόνοι κάτοικοι πάνω σε αυτό το νησί. Μάλλον, αλλά πέστε μου, τι κάνουμε τώρα. Νομίζω πως δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μείνουμε εδώ μέχρι να μας ανακαλύψουν και να μας σώσουν. Μπα, κι αν δεν μας ανακαλύψουν ποτέ, τότε τι θα κάνουμε? Γιατί εσύ λέτε... έχεις να προτείνεις τίποτα άλλο? Μπράιαν, από φαγητό τι γίνεται, μπορείς να μας πεις? Ναι. Μπάξτερ, πόσα τρόφιμα μας έχουν μείνει? Μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ πολύ? Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε 180 καρβέλια ψωμί, 5 βαρέλια νερό, 2 σακιά αλεύρι. Αλλά δυστυχώς το αλεύρι βράχηκε και δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Κατάλαβα. Θα το χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Το πολύ σε 10 μέρες θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα και δεν ξέρω αν θα βρούμε άλλα. Είμαι σίγουρος ότι πολλά μπορεί να αλλάξουν μέσα σε 10 μέρες. Ποιος ξέρει, μπορεί και αυτό το νησί να μην είναι τελείως ακατοίκητο.
Πάντως προς το παρόν όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ψυχή. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε να ζήσουμε ειρηνικά, βοηθώντας ο ένας τον άλλο. Συμφωνείτε όλοι? Πες μου, πόσο νομίζεις ότι μπορούμε να αντέξουμε τρόφιμα 10 ημερών, πόσο υπολογίζεις εσύ? Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι θα βρούμε. Τι θα βρούμε, αλλημονό μας αν μας τελειώσουν τα τρόφιμα. Από ό,τι μας είπες, δεν φαίνεται να υπάρχουν πουθενά ζώα στην περιοχή. Μάλλον δεν υπάρχουν. Το βρήκα. Αφού μας περιβάλλει η θάλασσα, γιατί δεν μπορούμε να ψαρεύουμε ψάρια? Όχι, εμένα δεν μ' αρέσουν τα ψάρια. Πεινάω πολύ. Μόκο, τι θα γίνει, θα φάμε τίποτα? Πεινάω, σας λέω, δεν ακούτε. Πεινάω. Έλα, τι περιμένεις λοιπόν, Μόκο? Μην αργείς, τι περιμένεις? Όλοι πάμε πολύ. Πάω να ετοιμάσω το φαγητό σας αμέσως τώρα. Περίμενε ένα λεπτό, Μόκο. Αυτό ισχύει για όλους. Προτείνω από εδώ και μπρος να ετοιμάζει ο καθένας το φαγητό μόνος του και να μοιραστούμε όλες τις δουλειές. Γιατί να τύχει σε εμάς τόσο μεγάλη αναποδιά? Γιατί, Γκόρντον, μου λες, γιατί? Το ίδιο λέω κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήμουνα σίγουρος ότι το πλοίο ήταν δεμένο στην προκυμαία, αλλά... Μόκο, είχες δέσει γερά το πλοίο στην προκυμαία? Γιατί, Ντόνιφαν, γιατί το λες αυτό σε μένα? Γιατί θέλω να μου πεις πώς έγινε να βρεθούμε στα ανοιχτά ενώ όλοι κοιμόμασταν, Εμπρός λοιπόν, Μόκο, σ' ακούω. Τζακ, μου λες? Δεν φταίμε εμείς, Μην ξεχνάς ότι εσύ επέμενες να έρθεις μαζί μας, έτσι δεν είναι? Τι φοβερή περιπέτεια κι αυτή. Έλα τώρα, μην κλαις. Εγώ δεν φοβάμαι. Όλοι μας, βλέπεις, είμαστε φοβισμένοι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε κουράγιο. Εγώ δεν φοβάμαι, λέω. Τότε τι σε κάνει να κλαις, Είσαι άρρωστος, μήπως? Πες μου. Όχι. Μα τι σου συμβαίνει λοιπόν, πες μου? Ντόνιφαν, γιατί δεν κουβαλάς εσύ τα δικά σου πράγματα? Γιατί τα έχει ο Μόκο? Δεν πειράζει, Γκόρντον, άσε, δεν με πειράζει. Η πολύ καλοσύνη βλάπτει, Μόκο. Μάλλον δεν με άκουσες, Κρός. Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να διατάζεσαι? Δεν έχουμε κανέναν λόγο να ακούμε τις διατάγες. Ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ? Α, έχει δίκιο, Ντόνιφαν. Εγώ δεν διέταξα κανένα. Σε παρακαλώ, Γκόρντον, δεν πειράζει, ας τα κουβαλάω. Μα τι είναι αυτά που λες, Μόκο? Επιτέλους πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, δεν το καταλαβαίνεις? Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε εδώ. Καταλάβετε το όλοι αυτό? Λυπάμαι πολύ για αυτό που θα πω, αλλά δεν μπορώ να έχω πια καμιά σχέση με αυτόν τον τύπο. Δηλαδή δεν θέλω ούτε καλημέρα. Δεν θέλω να τον ξέρω. Τι είπες, αν τολμάς ξαναπες το! Πώς τόλμησες? Τώρα θα σου πω. Τώρα θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω, να ξέρεις. Ντόνιφαν, σταμάτα, σε παρακαλώ. Ντόνιφαν, σταμάτα, σε παρακαλώ. Ντόνιφαν. Όταν... Φαν, έλα πίσω γρήγορα. Φαν, έλα πίσω, είπα. Ίσως ξέρεις να... Τι λες να είναι εκεί μέσα? Α, εδώ είναι. Φαν, εδώ είσαι. Α, εδώ είναι λοιπόν. Φαν. Φιβίτα, μάλλον είναι τα αρχικά κάποιου και 1807 είναι η χρονολογία.
ήταν το κρεβάτι του. Μόνο μερικά ξερά φύλλα. Κι είχα φοβηθεί τόσο. Αυτό το βρήκα μέσα στη σπηλιά. Είναι ένας χάρτης, όπως βλέπετε. Ένας χάρτης! Ναι, και πολύ πιθανό να το ζωγράφισε αυτός ο άνθρωπος που πριν από λίγο βρήκα μέσα στο σκελετό του. Για κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχουμε ένα ωραίο νησί, περιτριγυρισμένο από θάλασσα. Τώρα, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι έζησε μέσα σε αυτή τη σπηλιά, έχουμε δίκιο να πιστεύουμε ότι το νησί είναι ακατοίκητο. Ακατοίκητο νησί! Δυστυχώς για μας. Τι θα κάνουμε τώρα? Μην χάνετε το θάρρος σας, παιδιά, μην το χάνετε. Σωστά. Άλλωστε δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Σε λίγο θα έρθει ο χειμώνας και το κρύο και η υγρασία στις ακτές είναι ανυπόφορα. Εγώ νομίζω ότι μας βοήθησε ο Θεός και βρήκαμε αυτή τη σπηλιά. Καλά τα λες. Εμπρός λοιπόν να μεταφέρουμε τα πράγματά μας στη σπηλιά. Αναρωτιέμαι αν θα μας βρουν εμάς ποτέ εδώ. Ελπίζω κανένα πλοίο στα νυχτά να μας προσέξει και εμάς, παιδιά. Πάντως, παιδιά, από ό,τι βλέπω εδώ μέσα δεν χωράμε με τίποτα τελικά. Τι λέτε? Επειδή είναι μικρή, μπορούμε να τη μεγαλώσουμε πολύ εύκολα. Έχουμε και εργαλεία και χρόνο ελεύθερο. Σωστά. Για το Γάλλο που έζησε εδώ, αυτός ο χώρος ήταν αρκετά ευρύχωρος, έτσι δεν είναι? Α, μόλις σκέφτηκα κάτι ωραίο. Γιατί να μην ονομάσουμε αυτό το μέρος γαλλικό καταφύγιο, μια και στη σπηλιά αυτή έζησε ένας Γάλλος. Έτσι, για να το τιμήσουμε κιόλας. Τι λέτε? Μπράβο. Μου φαίνεται σαν να βλέπω στο σινεμά το Ρομπινσόνα Κρούσο. Και τώρα ένα όνομα για αυτό το νησί. Έχετε καμιά ωραία ιδέα? Ναι, εγώ έχω. Ναι, επειδή κλέσα μωρό, προτείνω να το ονομάσουμε το νησί του Μιξιάρη. Όχι, τι λες, το ονομάσουμε το Διεθνές Νησί, μια και είμαστε όλοι μαθητές διεθνούς κολέγιου. Πολύ ωραίο όνομα. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Συμφωνείτε όμως όλοι, παιδιά, ε? Μπράβο. Για ακούστε με, δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά δεν έπρεπε να είχαμε έρθει εδώ. Ρόβινσον Κρούσος, ας γελάσω, αυτό μας μάρανε. Γέλα. Και βέβαια θα γελάσω, αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό τώρα. Εσείς οι δυο αποφασίζετε και μας φέρατε εδώ. Αλλά θα αναλάβετε και την ευθύνη για οτιδήποτε κακό μας συμβεί, ε, Γκόρντον, Μπράιαν, θα την αναλάβετε, για πέστε μου. Σωστά, έχει δίκιο. Ναι, αλλά αυτό... Είναι πολύ αργά, μην ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες. Δεν έχεις δίκιο, Ντόνιφαν. Ο καθένας από εμάς είπε τη γνώμη του και μετά αποφασίσαμε οι περισσότεροι τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Εγώ δεν συμφωνώ. Τι? Για άκου να σου πω, έτσι. Σταματήστε και οι δυο. Βούλωσέ το, ποιος είμαι να κάνεις τον αρχηγό, ε? Δεν σου πάει, παιδί μου, δεν σου πάει. Μάλιστα, καλά σου λέει. Ποιος είπε ότι θέλουμε αρχηγό, ε? Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκλέξουμε τον αρχηγό μας. Το όνομα του νησιού το αποφασίσαμε, αλλά χρειαζόμαστε και έναν αρχηγό για να μας διευθύνει και να μας συμβουλεύει. Τότε ας προχωρήσουμε στην εκλογή τώρα αμέσως. Σωστά, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, έτσι. Λοιπόν, σχετικά με τον άνθρωπο που θα εκλέξουμε, εγώ προτείνω. Εγώ προτείνω τον Γκόρντον. Ε? Είναι ο πιο γενναίος και ό,τι λέει είναι πάντα το σωστό. Ακόμα νοιάζεται για τους άλλους και όλες του οι πράξεις χωρίς αμφιβολία είναι δίκαιες και αμερόληπτες, παιδιά. Έτσι είναι. Για, περίμενε, Μπράιαν. Μ' αρέσει να φροντίζω για τους άλλους, αλλά δεν μ' αρέσει να δίνω διαταγές. Εγώ πάντως πιστεύω πως δεν είμαι ο κατάλληλος για να γίνω αρχηγός. Πώς σας πω. Είδατε, το παραδέχεται και μόνος του. Να βρούμε άλλον. Δεν κάνει για αρχηγός. Είναι μετριόφρον. Δεν του αρέσει να παραμερίζει όλους τους άλλους για να φτάσει στην κορυφή αυτός. Νομίζω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος σίγουρα θα γίνει ο καλύτερος αρχηγός. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Εγώ συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως. Και εγώ συμφωνώ. Εγώ.
πολύ να δω τι θα πιάσουμε. Τουλάχιστον να είναι κάτι που θα χορτάσουμε. Έλα, κρόσο από εδώ. Εντάξει, τον ανοιχτό. Πρόσεχε, κρόσο, έρχεται, έρχεται. Έλα, έλα, βγαίνει. Αχ, κρόσ, μακρός. Το πολύτιμο φαΐ μας. Όλα τα γαρίδια που μαζέψαμε. Ήμουνα σίγουρος ότι κάτι θα συνέβαινε και ο φταίχτης θα ήταν κάποιος από μας. Ήμουνα σίγουρος. Λοιπόν, αρχηγέ, για πες μας, τι έχεις σκοπό να κάνεις τώρα? Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όλους. Κανένας από μας δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αν αρχίσουμε τις αμφιβολίες ο ένας για τον άλλο σε τέτοια θέματα, δεν θα τα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Ναι, αλλά είναι σωστό να μην τιμωρηθεί ο ένοχος. Α, ο Τσακ δεν είναι εδώ, παιδιά, είδατε? Ίσως αυτός να είναι. Περίμενε, Ντόνιφαν. Μην νομίζεις πως θέλω να καλύψω το μικρό μου τον αδελφό, αλλά δεν είναι ικανός για κάτι τέτοιο. Μην είσαι τόσο σίγουρος, άλλωστε ο Τζακ είναι ο μόνος που δεν είναι εδώ. Μόνο αυτός λείπει. Περίμενε εσύ! Τζακ, τι συμβαίνει? Κυνηγούσα τη μαϊμού γιατί έκλεψε το φαγητό μας. Είδες, Ντόνιφαν, ο Τζακ βρήκε τελικά τον ένοχο. Ήταν η μαϊμού. Αυτή η μαϊμού είχε το θράσος να κλέψει το φαγητό μας. Τώρα θα δει, κάνε πέρα. Έλα κάτω αμέσως. Κάντε πίσω όλοι, θα τη σκοτώσω. Κάντε πίσω, είπα. Ντόνιφαν, σήκεται από στα μάτα. Μην ανακατεύεσαι εσύ, μικρέ. Θα της δώσω το δικό μου φαγητό. Θα της πω να μην αγγίξει φαγητό άλλου. Άφησε την, να ζήσει. Σε παρακαλώ, Ντόνιφαν, σε παρακαλώ. Άφησε την, δεν θα το ξανακάνει. Όχι, Ντόνι. Να μασάτε καλά το ψάρι. Αυτό εννοώ το φαγητό, πεινάω πάρα πολύ. Λυπάμαι, αλλά δεν έχει άλλο, Κώστα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω με τέτοια καταιγίδα. Εμένα δεν μ' αρέσει το ψάρι. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για τα φαγητά που μας αρέσουν. Εάν δεν το φας, κινδυνεύεις να πεθάνεις από την πείνα. Πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε κάτι να φάμε. Έλα λοιπόν, φάε. Αυτό το άφησα για σένα. Έλα. Μόγο, έφαγες ολόκληρη τη μερίδα σου. Και σένα τι σε νοιάζει, ε? Εδώ έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά το φαγητό. Τι θέλεις να πεις ίδια δικαιώματα, ε? Δεν χρειάζεται να δίνεις τόσο φαγητό στο Μόκο, έτσι, κατάλαβες? Δεν χρειάζεται. Όλοι μας ανήκουμε στην ίδια ανθρώπινη ράτσα. Επιπλέον ο Μόκο δουλεύει πιο σκληρά από όλους τους άλλους. Άλλωστε, το ότι μπορούμε και τρώμε αυτό το φαγητό το χρωστάμε στο Μόκο, γιατί εκείνος μας είπε πώς να παστώνουμε τα ψάρια και να τα διατηρούμε. Κατάλαβες? Θέλεις να πεις ότι χρωστάμε τη ζωή μας αυτό το υποκείμενο, το Μόκο? Μα είναι όλοι οι Γάλλοι τόσο ανόητοι. Τι? Μου τη δίνει αυτή η μαϊμού. Είπα βούλωσέ το, έτσι. Βούλωσέ το, μαϊμού, με κνευρίζεις. Κνευρίζετε όλοι σας, σταμάτα μικρέ. Σταμάτα εσύ επιτέλους, τι πας να κάνεις, μου λες? Τι θέλεις, Μπράιαν, για μπαίνεις στη μέση? Θα σου δώσω ένα μάθημα τώρα για να καταλάβεις. Δεν σε φοβάμαι, έλα λοιπόν, αν σου βαστάει. Έλα, Μπράιαν. Σταματήστε επιτέλους λοιπόν. Μα τι κάνετε, κύριε, σταματήστε. Τι να που κάνετε. Σταματήστε λοιπόν! Σας διατάζει ο αρχηγός να σταματήσετε αμέσως! Σταματήστε, παιδιά! Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν! Σταματήστε αυτό! Στην πατρίδα μου την Αμερική, όπως ξέρει ο Ντόνιφαν, υπάρχουν πολλοί μαύροι. Εκεί υπάρχουν και πολλοί λευκοί που πιστεύουν ότι είναι λάθος να κρίνουμε τους ανθρώπους από το χρώμα του δέρματός τους. Σας το λέω αυτό πιστεύοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν δεν πιστεύουμε ένας τον άλλον και αν δεν συνεργαζόμαστε, δεν θα επιβιώσουμε. Δεν θα φύγουμε ποτέ από αυτό το νησί. Εγώ, σαν αρχηγός, δεν θα επιτρέψω σε κανένα να προσβάλλει το Μόκο επειδή έχει άλλο χρώμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα. Είτε είναι άσπροι, είτε μαύροι. Σε ευχαριστώ, Μόκο. Μαμά!
κρυώνω πολύ. Μπαμπά, βοηθήστε με. Έλα, ησύχασε, Ντόλ. Η μαμά σου και ο μπαμπά σου μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά έχεις εμάς που σ' αγαπάμε. Έλα, ηρέμησε. Φοβάμαι τόσο πολύ, μαμά. Ντόλ, κάνε λίγο υπομονή. Τζακ, έχω την εντύπωση ότι κάτι σου συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω τι. Τι έχεις, πες μου. Είμαι ο μεγάλος ο αδελφός, έλα. Φοβάμαι πολύ. Τι φοβάσαι? Νομίζω ότι εγώ φταίω για αυτή μας την περιπέτεια μου. Θέλεις να πεις ότι εσύ φταίς που βρεθήκαμε να βαγείς αυτό το νησί? Εγώ φταίω στο λιμάνι του Όκλαντ, εγώ το έκανα, εγώ. Τι έγινε στο Όκλαντ? Φέρθηκα πολύ επιπόλαια, να ήθελα να κάνω ένα αστείο μόνο. Ένα αστείο? Δηλαδή τι έκανες? Το σκηνή που έδαινε το πλοίο στο μόλο, εγώ. Μη μου πεις. Ναι, δυστυχώς, έλυσα το σκηνή. Τι έκανες? Ήθελα να κάνω ένα αστείο, αλλά το πλοίο άρχισε να προχωρεί και δεν μπορούσα πια να κάνω τίποτα. Τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω, φοβόμουν. Τίποτα. Γιατί δεν φώναζες κάποιον να σε βοηθήσει, μου λες, ε? Το σκέφτηκα, αλλά ήταν πια πολύ αργά, φοβόμουν. Τι ήταν αυτό που έκανες, ε? Ακούστε με όλοι, η αλήθεια είναι πως... Θα μάθαμε ο Τζακ είναι που φταίει που ναυάγησε το πλοίο μας. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ που σας έπλεξα σε αυτή την περιπέτεια, συγχωρήστε με. Μαμά, νερό, μαμά. Αν πεθάνει ο Ντόλ, εσύ θα φταίς. Ντόνιφαν, ο Ντόλ δεν θα πεθάνει. Θα γίνει καλά, θα το δεις. Δηλαδή, εσύ σαν αρχηγός μας θέλεις να συγχωρήσουμε τον Τζακ? Δεν νομίζω ότι πρέπει να τον τιμωρήσουμε για το κακό που μας έκανε. Πρέπει να τον τιμωρήσουμε, αρχηγέ. Είμαι έτοιμος να πληρώσω για την πράξη μου ό,τι νομίζετε κάνετε. Όσο σκληρά και να τον τιμωρήσουμε, αυτό δεν θα μας βοηθήσει να ξαναγυρίσουμε πίσω στο Όκλαντ. Πάντως, έκανες πολύ καλά που το ομολόγησες. Γιατί χρειάζεται μεγάλο κουράγιο για να το κάνεις. Αρκετά υπέφερες από τη στύψη σου. Και αυτό νομίζω ότι ήταν η τιμωρία σου. Ναι, ακριβώς αυτό ήταν η τιμωρία σου. Τζακ! Τζακ! Μπράιαν, τι συμβαίνει? Ο Τζακ το σκάσε. Σε παρακαλώ, μίλησέ μου, Τζακ. Τζακ.
Τζακ, είσαι καλά, μίλησε μας. Σύνελφε, Τζακ. Τζακ. Νομίζω συνέρχεται. Τζακ, Τζακ, σύνελφε, σε παρακαλώ. Μπράιαν, εσύ. Ναι, Τζακ. Μα πού ήθελες να πας, αγόρι μου? Γιατί, Τζακ, γιατί? Μπράιαν, είμαι πολύ χαρούμενος. Είσαι πολύ τυχερή που βρήκες κάτι να φας. Δεν μπορούμε να ψαρέψουμε και πεινάμε τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ, αλλά αυτό δεν μπορώ να το φάω. Αδύνατο σου λέω, δεν μπορώ. Αρχηγέ, τι θα γίνει λοιπόν? Πάνε δύο μέρες που δεν μας έχεις δώσει τίποτα να φάμε. Έτσι που πάμε, πολύ φοβάμαι πως θα πεθάρουμε από την πείνα. Για περίμενε, και εγώ θέλω να το συζητήσουμε αυτό, Ντόνιφαν. Καλά, αλλά δεν βγαίνει τίποτα με τη συζήτηση, έτσι. Είσαι ο αρχηγός μας και πρέπει να μας βρεις κάτι να φάμε. Γιατί λοιπόν σε εκλέξαμε αρχηγό, μόνο για τον τίτλο? Ω, πεινάω πολύ. Ω, είδα κάτι που τρώγεται. Τι? Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Η μαϊμού είναι φίλη μου, φίλη μου. Μπα, μετράει δηλαδή πιο πολύ για σένα αυτή η μαϊμού από τους φίλους σου, ε? Αυτή δεν τρώγεται με τίποτα. Δώσε μου μαϊμού, αν δεν το ακούς. Όχι, 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 σου λέω, άστινε. Βοήθεια. Να πάρεις. Αλλού πονηρή μαϊμού. Τρέξε, μαϊμού. Θα την πιάσω που θα μου πάει. Βίλκοξ, περίμενε. Καταλαβαίνω πως αισθάνεσαι, αλλά η μαϊμού αυτή έσωσε τον Τζακ από το χιόνι που τον σκέπαζε. Έσωσε τη ζωή του Τζακ, το καταλαβαίνεις? Τι λες τώρα, αφού ξέρεις ότι ο Τζακ φταίει που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο Τζακ φταίει για όλα. Ντόνιφαν, προσπάθησε να με καταλάβεις. Η μαϊμού είναι ένα μέρος από μας. Όσο και να πεινάμε, δεν είναι σωστό να σκοτώσουμε και να φάμε ένα ζώο που βοήθησε να σώσουμε τον Τζακ. Αυτό θα ήταν αχαριστία εκ μέρους μας. Βουέπ, το κατάλαβες αυτό? Αχ, πόσο πεινάω. Νόστιμα, ε. Να πολύ τα μαζέψουμε όλα! Ποιος σου είπε ότι μπορείς να ψηφίζεις, ε? Δεν επιτρέπεται να ψηφίζεις εσύ. Σε αυτό το νησί όλοι είμαστε ίσοι. Ο Μόκο δουλεύει πιο σκληρά από όλους μας και φροντίζει για όλους μας. Το παραδέχεις αυτό, έτσι? Δεν θέλω να εκλεγώ αρχηγός από κάτι σαν κι αυτόν. Δεν θέλω να ψηφίσει, κατάλαβες? Δεν θέλω! Πόσες φορές πρέπει να σου το πω αυτό? Ο Μόκο είναι ένα σπουδαίο αγόρι και έχει κάθε δικαίωμα να ψηφίζει. Ακούστε με. Δεν είμαι πια αρχηγός, αλλά σαν πρώην που ήμουν, συμφωνώ με την άποψη του Μπράιαν. Τι λένε και οι υπόλοιποι? Σας ακούω. Εγώ συμφωνώ! Έλα, Μόκο, χαμογέλασε. Τους άκουσες, συμφωνούν όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν, σε ευχαριστώ. Σάρβις, έλα εδώ να μαζέψουμε τους ψήφους. Εντάξει.
Όλοι βάλτε τις ψήφισες σε αυτό εδώ το καπέλο. Τώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. 8 ψήφους για τον Μπράιαν, 4 ψήφους για τον Ντόνιφαν και 2 άκυρα ψηφοδέλτια. Τότε ο Μπράιαν είναι ο νέος εκλεγμένος πρόεδρος του Διεθνούς Νησιού. Μπράιαν, εσύ είσαι ο πρόεδρός μας. Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρω τόσο καλά όσο ο Γκόρντον. Πάντως θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην σας απογοητεύσω. Σας το υπόσχομαι αυτό. Μπράβο! Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα αποτελέσματα. Δεν τον αναγνωρίζω. Ξεχάσατε λοιπόν ότι ο Μπράιαν είναι ο αδερφός του Τζακ, αυτού που μας έμπλεξε αυτή την περιπέτεια. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο υποκείμενο δεν μπορεί να λέγεται πρόεδρος. Τι λέτε κι εσείς, περιμένω να ακούσω τη γνώμη σας. Εμπρός λοιπόν, μιλήστε. Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί του. Το παραδέχομαι κι εγώ ότι δεν κάνω για πρόεδρος. Ο Ντόνιφαν έχει απόλυτο δίκιο, δεν κάνω εγώ. Ντόνιφαν, εσύ πρέπει να γίνεις πρόεδρος, ναι, εσύ. Αλήθεια? Όχι, όχι, Μπράιαν, δεν πρέπει. Δεν κάνει να προδώσει την εμπιστοσύνη των φίλων σου που σε ψήφισαν για πρόεδρό του. Εσύ πρέπει να γίνεις πρόεδρος μας, Μπράιαν. Είσαι ο πιο κατάλληλος. Έχει δίκιο. Δεν φταίει για ό,τι έκανε ο αδελφός σου. Τι λέτε κι εσείς, συμφωνείτε, παιδιά? Ναι, τότε θα σας εγκαταλείψω. Δεν σας ανέχομαι άλλο εγώ. Αλήθεια? Όχι, Ντόνιφαν. Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Δεν είναι καθόλου σωστό. Είναι. Έχω απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται να υπακούσω στον Μπράιαν γιατί δεν του έχω εμπιστοσύνη. Και μην ξεχνάτε ότι είμαι ένας υπερήφανος Άγγλος εγώ. Γκόρντον, όταν έγινες εσύ πρόεδρος, το δέχτηκα. Αυτόν εδώ όμως δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα, κατάλαβες? Έτσι που πάτε, σε λίγο θα εκλέξετε και μαύρο πρόεδρο. Δεν μπορώ να παραδεχτώ κάτι που δεν πιστεύω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλω να το καταλάβετε. Δεν μου πάει, καταλάβατε? Ντόνιφαν, πού θα πας? Έχεις κάποιο συγκεκριμένο μέρος? Δεν έχω κανένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Να κοιτάς τη δουλειά σου. Επειδή δεν μπορώ να ανεχθώ άλλο αυτή την κατάσταση, προτιμώ να ζήσω μοναχός μου. Θα μας αφήσεις λοιπόν έτσι? Μην ξεχνάς όμως ότι είναι δύσκολο να ζήσεις μόνος σου. Τα καταφέραμε να επιβιώσουμε μόνο γιατί βοήθησε ο ένας τον άλλον. Δεν συμφωνείς κι εσύ? Παράτα με ήσυχο, δεν μπορείς να με καταλάβεις εσύ. Εσύ είσαι ένας τυχοδιώκτης, ενώ εγώ είμαι ένας ευγενής. Κανείς δεν μπορεί να με διατάξει εμένα τι να κάνω. Επειδή κανένας από εσάς δεν είναι Άγγλος, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά μου. Ας έρθει λοιπόν μαζί μου όποιος πιστεύει ότι είναι τιμή να έχεις γεννηθεί Βρετανός. Να είστε προσεκτικοί! Αντίο, Ντόνιφαν! Δεν φαίνονται πια, ο Ντόνιφαν και άλλοι χάθηκαν. Τι θα απογίνουν, θα βρουν ένα μέρος να κοιμηθούν. Ο Ντόνιφαν και η παρέα του, ανησυχώ πολύ. Πόσο θα ήθελα να γυρίσουν πίσω. Κι εγώ θέλω να γυρίσουνε. Ο Ντόνιφαν ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω. Είναι πολύ πεισματάρης. Αύριο θα πάμε να τους βρούμε και θα τους φέρουμε αμέσως πίσω, παιδιά. Εύχομαι μόνο να μην έχουν πάθει κανένα κακό. Κανένα! Μακάρι να μην. Πολύ χαίρομαι για αυτό που είπες. Πρέπει να πέρασαν αυτό το ποτάμι. Ας περάσουμε κι εμείς απέναντι, παιδιά. Εδώ απέναντι πρέπει να είναι, σίγουρα. Έλα, κορίτσι. Πες μας, είσαι καλά? Έλα, ηρέμησε, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Μα πού βρίσκομαι λοιπόν? Πέστε μου πού είμαι. Κοντά σε φίλους. Σε φίλους? Εδώ είναι το σπίτι μας. Εσύ από πού ήρθες, πες μας. Από την Αμερική. Την Αμερική? Κι εγώ Αμερικανός είμαι. Το όνομά μου είναι Γκόρντον. Εσένα πώς σε λένε, μου λες?
Ονομάζομαι Κέιτ. Κέιτ, έλα μίλησέ μας, αν θέλεις βέβαια. Θέλω να πω τι ακριβώς σου συνέβη και πώς βρέθηκες εσύ το εδώ. Το καράβι μας έπιασε φωτιά. Φωτιά? Καλά, πού είναι οι άλλοι επιβάτες? Δυστυχώς πέθαναν όλοι. Πώς πέθαναν, Κέιτ, πες μας. Του σκότωσε ο Γούλστον και η συμμορία του. Ακόμα και τους γονείς μου, τους σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Αυτό είναι φοβερό. Πώς έγινε, πες μας. Ταξιδεύομαι με ένα πλοίο που το έλεγαν το αστέρι του Σαν Φρανσίσκο. Το ταξίδι μας ήταν πολύ ήσυχο, αλλά ξαφνικά ο Γούλστον και η συμμορία του άρχισαν τους σκοτωμούς. Με αλήθεια σας λέω, έτσι ξαφνικά άρχισαν να σκοτώνουν τους. Εμένα δεν με σκότωσαν γιατί ήθελαν να με πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Νοτιού Αμερικής. Τα μικρά κορίτσια είναι περιζήτητα και κάνουν πολλά λεφτά. Μερικές μέρες αργότερα ξέσπασε φωτιά στο πλοίο. Κολυμπούσα με όλη μου τη δύναμη. Οι δυνάμεις μου όμως σιγά σιγά με εγκατέλειπαν. Χανόμουνα, αλλά τελικά βρέθηκα στη στεριά. Θέλεις να πεις ότι αυτοί οι εγκληματίες βρίσκονται εδώ στο νησί? Άσχημο αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα, μόλις μας βρουν θα μας σκοτώσουν όλους. Ανησυχώ πολύ για τη ζωή του Ντόνιφαν και των φίλων του. Δεν έχουν κανένα όπλο. Αν τους βρουν θα τους σκοτώσουν, παιδιά. Πάντως εμείς δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Πες μας και εσύ τη γνώμη σου, Γκόρντον. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να τους βρούμε οπωσδήποτε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Ντόνιφαν και των άλλων για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εγκληματίες. Εντάξει, αλλά δεν ξέρουμε που βρίσκεται ο Ντόνιφαν και η παρέα του. Εξάλλου μπορεί να μας δυσκολέψουν αυτοί οι κακούργοι. Έχει κανείς να προτείνει κάτι? Μην ανησυχείς, τα έχουμε υπολογίσει όλα σωστά. Θα πετάξουμε τον αετό μόλις δυναμώσει λιγάκι ο αέρας. Πόσο ψηλά μπορεί να πετάξει? Περίπου 150 μέτρα από τη γη και παραπάνω. Θα πετάξει τόσο ψηλά? Είναι απαραίτητο να πάει τόσο ψηλά για να δούμε ολόκληρο το νησί. Σε παρακαλώ, δέσε αυτό το καλάθι στην άκρη του. Εντάξει. Εντάξει, Γκάρνετ, βοήθησέ με το σκηνή. Έγινε. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Είναι όλα έτοιμα για την απογείωση, εντάξει παιδιά? Μάλιστα, αυτό το αεράκι είναι ό,τι πρέπει. Πολύ ωραία. 150 μέτρα είναι πολύ ψηλά. Αν πέσει ο αετός θα σκοτωθεί αυτός που είναι στο καλάθι. Ποιος θα πετάξει με αυτό τον αετό, Μπάξτερ? Για πες μου και εμένα. Δεν ξέρω, αυτό θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, υποθέτω. Πάντως κάποιος πολύ γενναιός. Για να δούμε, Κώστα, τι λες, μήπως θα ήθελες να δοκιμάσεις εσύ? Κατά διάνοια εγώ. Ούτε εγώ θα ήθελα. Εγώ θα πετάξω. Θα ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολύ, Μπράιαν. Τζακ. Αυτό θα το κάνω για μένα. Είναι απαραίτητο. Ναι, θέλω να κάνω κάτι για σας όσο επικίνδυνο και αν είναι, για να με συγχωρήσετε για το κακό που σας έκανα. Δεν θέλω να σας βλέπω και να ντρέπομαι, καταλαβαίνετε? Τζακ, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι ανάγκη να διακινδυνεύσεις τόσο πολύ. Ίσως να έκανες κάποτε ένα λάθος. Εντάξει, όλοι μας κάναμε λάθη. Όχι, Γκόρντον. Εγώ τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Αν είναι κάποιος που πρέπει να διακινδυνεύσει, αυτό είμαι εγώ και κανένας άλλος. Μόνο έτσι θα ησυχάσω. Μόνο έτσι.
βοηθήσει τον Τζακ, ας τον βοηθήσει ο Θεός. Να μας πει, μας κάνει κάποιο σινιάλο. Ο Τζακ κάτι βρήκε. Χαμηλώστε τον αετό, παρακαλώ. Τραβήξε το σκηνή. Τι είναι αυτό το πράγμα, Ρόκο? Περίμενε. Δώσε μου αμέσως το όπλο σου! Να πάρει ευχή μας, πιάσαν τα παιδάκια! Γρήγορα, αλλιώς! Ναι, πάει! Και τους γνωρίζεις αυτούς? Ναι! Αυτοί σκότωσαν τη μητέρα και τον πατέρα μου! Αυτοί είναι οι φωνιάδες των γονιών μου! Πέρτε μου πίσω τον πατέρα και τη μητέρα μου! Σαλίσου, προσέχε την Κέιτ, σε παρακαλώ πολύ! Μην βουηθείτε! Σταματήστε, αλλιώς θα τον σκοτώσω, ακούτε! Γκόρντον Μπράιαν! Έχω σκοτώσει πολλούς εγώ! Να είστε σίγουροι ότι θα τον σκοτώσω αν κάνετε έστω και ένα βήμα! Περίμενε! Κουράστηκα να κουβαλώ αυτό το φορτίο, Ντόνιφαν. Δεν είναι καλύτερα να γυρίσουμε πίσω, σε παρακαλώ. Από ό,τι ξέρεις, δεν υπάρχει μέρος για να κοιμηθούμε. Τι θα κάνουμε αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε καμιά θύελλα? Εγώ επιθύμησα και τους φίλους μου πάρα πολύ. Τους έχω επιθυμήσει, τα ακούτε όλοι σας. Προς το παρόν, ας ξεκουραστούμε λίγο εδώ. Ο Ντόλ, είναι ο Ντόλ! Μα πού πήγανε, Γκόρντον? Θεέ μου, το έβαλε στα πόδια και άφησε τον Ντόλ. Χαίρομαι πολύ που ο Ντόλ γλίτωσε. Και εγώ το ίδιο. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι αχροί ξέρουν ότι είμαστε εδώ. Και πού θα μας βρουν να χρειαστεί. Πρέπει να προσέχουμε, παιδιά. Έχεις δίκιο. Τότε θα πρέπει να τους ευνηδιάσουμε εμείς. Α, τι θα γίνει, ένα καράβι! Πάμε! Καράβι, ένα καράβι! Πάμε γρήγορα! Και κοιτάξτε κι άλλο ναυάγιο έχει εδώ. Τότε πρέπει να υπάρχουν ναυαγοί εδώ τριγύρω, παιδιά, έτσι. Ντόνιφαν, κοίτα εδώ, αυτά τα ίχνη της φωτιάς είναι πρόσφατα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ. Εντάξει, ας ψάξουμε να τους βρούμε. Ένα λεπτό! Ποιος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακίνδυνοι? Προσέχετε πολύ! Δεν θα φοβηθούμε τώρα και αυτά τα πεδαρέλια, ε! Μαμά! Άφη, είναι ο Ντόνιφαν και η παρέα του! Οι κακοποιοί τους έχουν επιτεθεί! Πάμε γρήγορα! Γρήγορα! Πάμε! Πρόσεχε, Κρός! Τώρα θα σου δείξω εγώ, θα σε διαλύσω. Πρόσεχε λοιπόν, βοήθεια, ο Ντόνιφαν. Δεν θα γλιτώσεις.
Είναι ο Πάρη Κρόσφαιρες! Άπλα! Λόγιζα σου διαρρέ! Τώρα, έλα λοιπόν! Είσαι καλά, Ντόνιφαν, χαίρομαι που σε βλέπω! Ντόνιφαν! Πέστε όλοι στο έδαφος, πέστε κάτω! Ντόνιφαν! Κοίτα εκεί! Ντόνιφαν, είσαι καλά, πες μου! Πιάσε τον! Τρέξε, φάνε, έλα μαζί μου! Πού πάνε τους, παιδιά! Πληγώθηκες εσύ για να μας σώσεις, Ντόνιφαν! Όχι, εγώ είμαι αυτός που σας χρωστάει ευγνωμοσύνη. Αν δεν είχατε έρθει εσείς εδώ, τώρα θα ήμουν νεκρός. Σε ευχαριστώ, Μπράιαν. Μα τι είναι αυτά που λες! Εμείς είμαστε φίλοι, Ντόνιφαν! Φίλοι! Όχι, εγώ πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, Μπράιαν. Σας δημιουργούσα συνεχώς προβλήματα γιατί ήθελα να γίνετε πάντα το δικό μου. Σε ευχαριστώ, Μόκο. Σου χρωστάω πιο πολλά από όλους. Σε ευχαριστώ. Δεν πειράζει, είμαι τόσο ευτυχισμένος που είμαστε πάλι όλοι μαζί ενωμένοι. Τόσο ευτυχισμένος. Σε ευχαριστώ, Μόκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ντόνιφαν! Ντόνιφαν, είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ χαρούμενος που γίνετε φίλοι με τον Μόκο. Έτσι δεν είναι, φίλε μου, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, Μπράιαν, έτσι. Για κοίτα εκεί, ένα πλοίο! Μη χαίρεσαι, είναι καταστραμμένο! Τι! Αλήθεια, τι κρίμα! Τι κρίμα, αν ήταν γερό θα μπορούσαμε να το πάρουμε και να ανοίξουμε πανιά για το γυρισμό! Μήπως μπορούμε να το διορθώσουμε! Αποκλείεται! Μου ήρθε μια ιδέα! Τι! Να φτιάξουμε μια σχεδία με πανιά, καταλάβατε. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ναι, μπορούμε να κόψουμε ξύλα και με αυτά να φτιάξουμε μια πολύ ωραία σχεδία. Ωραία, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βλέπω ότι όλοι μου οι φίλοι συμφωνούν και μόνο γι' αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη σχεδία μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα δουλέψουμε και θα τα καταφέρουμε. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Και βέβαια, είμαστε έτοιμοι. Φτάνεσαι τώρα, θα γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα. Ωραία. Ανεβήκατε όλοι! Ναι! Τότε ας ανοίξουμε πανιά! Εμπρό! Συγχαρητήρια, Τζακ. Ευχαριστώ.
Σε αυτή την ταινία συνεργάστηκαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Φάνη Πολέμη, Αργύρης Παυλίδης, Ματίνα Καρά, Νατάσα Ζούκα, Ιβόνη Μεταξάκη, Κλεοπάτρα Ροντήρη, Γιάννης Παπαϊωάννου. Η επεξεργασία του ήχου έγινε στο Τον Στούντιο. Την ηχοληψία έκανε ο Νίκος Αχλάτης και το μιξάζ ο Θανάσης Αρβανίτης. Τη μετάφραση έκανε η Χριστίνα Μπονόρη. Την προσαρμογή των διαλόγων και την επιμέλεια της εγγραφής είχε η Δήμητρα Δημητριάδου.